Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι σταθερά αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοταχισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και αν προέρχονται. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα, μια μυρωδιά από κάποια από τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις της δημοσιογράφου Σοφίας Μανδυλαρά για το ποιόν της Εύας Καϊλή, έρχεται τώρα και ο πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος να μας μιλήσει για το ποιόν του πατέρα της, Αλέξανδρου, από την ΕΠΕΝ στον Καρατζαφέρη, από εκεί στο ΠΑΣΟΚ και στο σύστημα του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Όσοι παρακολουθούμε από κοντά τον βίο και την πολιτεία του συστήματος Ψωμιάδη, ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έχει παίξει ο πατέρας της Εύας, Αλέξανδρος Καϊλής, στη συγκάλυψη των ευθυνών, της αδιαφάνειας και της διαπλοκής που υπήρχε στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης. Φαίνεται μάλιστα πως ο πατέρας της Εύας συμμετείχε όχι μόνο στην ηθική ενθάρρυνση της κόρης του για χρηματισμό, αλλά και στη μεταφορά και απόκρυψη του μαύρου χρήματος. Και η αποκάλυψη αυτή είναι πραγματική κατάρα για την εξέλιξη της δίκης του συστήματος Ψωμιάδη στις 19 Ιανουαρίου 2023. Μιλάμε για τον βασικό μάρτυρα υπεράσπισης του συστήματος Ψωμιάδη που τώρα μένει στον αέρα, εκτός και αν ισχυριστεί κόλλημα του ανθρώπου του επειδή βρίσκεται σε άλλη δίκη. Ο Αλέξανδρος Καϊλής συντόνιζε εδώ και χρόνια ένα πολυμελές και ιδιωτελές κύκλωμα στην Ομαρχία και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το κύκλωμα αυτό είχε αναγάγει σε επιστήμη τους πρόχειρους διαγωνισμούς, δηλαδή τις απευθείας αναθέσεις, διασπώντας και δίνοντας 465 έργα μέχρι 45.000 ευρώ σε ημετέρους, τα περιβόητα 45. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις ότι έχουν υλοποιηθεί έργα που δεν έγιναν ποτέ και υπέγραφαν συμβάσεις έργου με πρόσωπα που δεν πατούσαν ποτέ στις υπηρεσίες τους. Κάποιοι συμμετέχοντες στο πάρτι έχουν παραπευθεί για κακούργημα ως καταχρασίες του δημοσίου με ζημία εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αλέξανδρος Καϊλής κυνήγησε βασικούς μάρτυρες κατηγορίας του συστήματος Ψωμιάδη, όπως ο Ιώτα Σιάνης, για τον οποίο ζήτησε από τον εισαγγελέα να διεξαχθούν ανακρίσεις εναντίον του για παραβατική συμπεριφορά, ώστε να εξουδετερώσει τις καταγγελίες του υπαλλήλου. Ευτυχώς όμως οι ανακρίσεις οδήγησαν σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα. Μετά τις καταγγελίες μας στον οικονομικό επιθεωρητή, ο Καϊλής έκανε έντονες προσπάθειες να μην υπάρξει συνέχεια. Αλλά και μετά την έκδοση του πορίσματος, επιχείρησε να εμποδίσει την παραπομπή σε δίκη. Σε συνεννόηση με το σύστημα Ψωμιάδη, όρισαν το 2013 ΕΔΕ για τα 45 κατά των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την οποία τους απάλλαξε όλους. Ευτυχώς όμως από τον εισαγητή εισαγγελέα, το πόρισμα της ΕΔΕ χαρακτηρίστηκε ως αναξιόπιστο και εκδόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα για τους καταχραστές, με βάση το οποίο γίνεται η δίκη στις 19 Ιανουαρίου 2023, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές. Ως βασικός μάρτυρας υπεράσπισης του συστήματος Ψωμιάδη, ο Αλέξανδρος Καϊλής υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά κανενός. Η παράγκα που υπήρχε στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης ήταν κοινή ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και ο Αλέξανδρος Καϊλής ήταν ένας ακροδεξιός από τα φοιτητικά του χρόνια που πέρασε στην ΕΠΕΝ, φλερτάρισε με τον Καρατζαφέρη και κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Οι γέφυρές του με το σύστημα Ψωμιάδη όμως δεν είχαν ιδεολογικό περιεχόμενο. Μετακινήθηκε σε αυτό όταν άρχισε η παράγκα με τα 45 και άλλες δύσοσμες υποθέσεις. Και έγινε αναπληρωτής διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών της ΝΑΘ, της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, όταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης εκλέχτηκε Περιφερειάρχης 2010, ορίζοντας ταυτόχρονα τον προκάτοχό του ως τεχνικό σύμβουλο του Ζωρό. Μετά το ξύλωμα του Ψωμιάδη από το αξίωμα, ο Καϊλής παρέμεινε στη θέση του για να αποκρούει ο ίδιος τις καταγγελίες και τους ελέγχους που γίνονταν. Και μετά τις έγγραφες διαμαρτυρίες μου, αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών, στη θέση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα. Και είναι ουσιαστικό αφεντικό σε ένα νευραλγικό πόστο όπου συναλλάσσονται χιλιάδες πολίτες. Και παράλληλα συνέχισε να εμπλέκεται επί της ουσίας στις τεχνικές υπηρεσίες λόγω πείρας. Καμία ανοχή στα φαινόμενα διαφθοράς. Αυτές τις πολιτικές τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό η δικαιοσύνη που μετά τις καταγγελίες μας ανακάλυψε επιτέλους πώς λειτουργούσε το κύκλωμα και έχει εκδώσει βουλεύματα καταπέλτες, δεν θα πρέπει να δώσει άλλες αναβολές. Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει και να αποδοθούν ευθύνες για όλα αυτά που επί χρόνια καταγγέλουμε με στοιχεία. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας να ενημερώσει την αποκεντρωμένη διοίκηση για κυρώσεις και ταυτόχρονα να στείλουν τον Αλέξανδρο Καϊλή στο πειθαρχικό με κλήση προς απολογία και με το ερωτηματικό της απόλυσης. Από χθες πάντως η Εύα Καϊλή με 625 ψήφους υπέρ επί συνόλου 628 ευρωβουλευτών πάφθηκε από τα καθήκοντά της ως αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Κατά της αποπομπής της ψήφισε ο Κροάτης Μίσλαβ Κουάκουσιτς, ενώ λευκό ψήφισε ο Γερμανός Ιωαχήμ Κους και η Ολλανδέζα Ντορίν Ροκμάκε. And the vote is carried.
Με 625 ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την πρόταση που έκανε η διάσκεψη των Προέδρων για πρόωρη παύση της θητείας της Εύας Καϊλή από τη θέση της Αντιπροέδρου με βάση το άρθρο 21 του Εσωτερικού Κανονισμού. Να φάμε, ρε Πρόεδρε, με αυτά τα αποστομωτικά λόγια χτινοτρόφος που από ό,τι θα ακούσετε δεν το λες και αριστερό, περιέγραψε στον Αλέξη Τσίπρα την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες την ώρα που οι γαλάζιες ακρίδες απομυζούν το δημόσιο χρήμα. Θέλω να σε απασχολήσω για μισό λεπτό. Κριτικός είναι. Κριτικός. Αλλά ζει εδώ 40 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να με ακούσεις, Πρόεδρε. Είμαι ένας Έλληνας που ζω στο παραμεθόριο. Το επάγγελμά μου είναι χτινοτρόφος και τα προστατευτικά το λόγια τον κλάδο. Έχουμε πει το ψωμί ψωμάκι εδώ είναι ο Κοσμανιλίτσι. Δεν θέλω να σωροποιήσω μια κατάσταση εδώ ότι περνάμε καλά. Τέτοια σκλαβιά, τέτοια πείνα, τέτοια απόγνωση και λελασία στον Έλληνα δεν έχει υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να ακούσω ότι δεν με ψήσω. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι είμαι φασίστας γιατί αγαπάω πατρίδα και οικογένεια. Γιατί με βαπτίσανε δεξιό. Εγώ είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας. Και θέλω να πρωθυπουργώ να κοιτάξει τον Έλληνα. Να φάμε, ρε Πρόεδρε. Τι είναι αυτά τα χάλια μας, ρε. Μπορούμε να πληρώσουμε πετρέλαιο. Μπορούμε να πληρώσουμε ρεύμα. Μπορούμε να πληρώσουμε ζωοτροφές. Τι μπορούμε να πληρώσουμε, ρε Πρόεδρε. Το ποσοστό της ανεργίας είναι πάνω από 60%. Επίσημα τότε για το βαλικό κέντρο της Καστοριάς. 4.000 Καστοριανοί φύγανε στη σεζόν, άδειασε η πόλη. Αντιμετωπίζουμε τρομερό πρόβλημα στο θέμα της ανεργίας. Θα το αλλάξει. Θα το αλλάξει. Έπεσε. Εύχομαι να είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός. Τι έχεις να πεις σε μια κοπέλα που πήγε στη Καστοριά αναπληρώτρια στη Σαντορίνη με πτυχίο καθηγήτριας και παίρνει 5 εκατοστάρικα με μειωμένες ώρες. Τι έχεις να πεις σε αυτή την κοπέλα που το νίκιο της είναι 3 εκατοστάρικα, παίρνει 5 εκατοστάρικα και έχει 2 εκατοστάρικα για να δεις. Και έχει 2 εκατοστάρικα να δεις. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Καλώς ήρθατε. Και για τις παράπλευρες απώλειες για να αποκτηθούν διάφοροι μέτεροι. Αυτό γίνεται σήμερα παντού. Είναι γνωστό σε όλους μας. Λεηλασία του δημόσιου πλούτου λέγεται αυτό. Σπίνουν το αίμα. Εγώ είμαι το παλιό ορθόδοξο Πασόκ, αλλά στηρίζω τα νέα παιδιά. Για περισσότερες, αναλυτικότερες, αλλά και πιο αποκαλυπτικές ειδήσεις χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία, μπορείτε να εγγραφείτε, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, συνδρομητές στο κανάλι με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό. Γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.